Θέλετε να γίνει κάτι αυτό. Συμφωνεί όλο το χωριό, συμφωνεί η Σέρβη. Ονομάζομαι Μακρύας Κωνσταντίνος, είμαι μόνιμος κάτοικος του κάτω Αγίου Πέτρου. Είμαι επαγγελματίας μελισσοκόμος και ιδιότητά μου είμαι γεωπόνος. Θέλανε να βάλουν μέσα στη μέση του δρόμου τσιμεντένιες κολόνες. Εμείς σαν κάτοικοι του κάτω Αγίου Πέτρου και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής της Άνδρου, φυσικά και διαμαρτυρόμαστε. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γίνει το νησί μας Αθήνα, άλλωστε προστατεύεται τόσο από τους ευρωπαϊκούς όσο και από την εθνική νομοθεσία. Η σημερινή μας διαμαρτυρία οφείλεται στο ότι προσπαθούν να τοποθετήσουν ένα υποσταθμό ΟΔΕΔΙΕ σε ένα σημείο το οποίο εμποδίζει τη δίλευση των πεζών, επικίνδυνο για τη δίλευση των πεζών οχημάτων και δεύτερον κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ιδιαίτερα τόσο αναπτυγμένη τουριστικά. Η εναλλακτική λύση που προτείνουμε και συμφωνεί και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου είναι σε ένα παραπλήσιο δρόμο που είναι απόσταση από τα σπίτια, αδιέξοδο και δεν εμποδίζει ούτε διέλευση πεζών. Ούτε οχημάτων. Γι' αυτόν τον λόγο προχωρήσαμε σε διαδικασίες διακοπής των εργασιών, χωροθέτηση, αδειοδότηση, νόμιμη αδειοδότηση της εναλλακτικής θέσης για να λυθεί το θέμα μας. Αυτό χαλάνε την εικόνα του νησιού μας. Έχει γίνει και στον Πατσί αυτό. Ήδη έχουν τοποθετηθεί κάποιες και ζητούμε την απομάκρυνσή τους. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Θα μελετήσουμε μαζί πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης τι συμβαίνει με τις κολόνες, με την αντικατάστασή τους και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα είναι για το καλό του νησιού μας. Σήμερα ήταν ένας αγώνας όλων των κατοίκων του νησιού, ήταν ένας αγώνας που είχαμε μαζί μας τόσο την έπαχο την Άννα τη Βρετού, όσο και τους αντιδημάρχους την Άννα τη Βολίκα και τον Αντρέα τον Βόσο. Είχαμε μαζί μας το φιλοπρόοδο όμιλο το Γαύριο, είχαμε μαζί μας το ΣΕΙ Βάνδρος, είχαμε μαζί μας όλους τους φορείς οι οποίοι μπορεί να μην ήταν εδώ με φυσική παρουσία, αλλά ήταν εδώ νοητά, και τους 40-50 κατοίκους που μαζεύτηκαν και μας συμπεριφέρθηκαν. Επίσης, είμαστε σε επικοινωνία με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων όσον αφορά το θέμα αυτό, ώστε όλοι μαζί να ενεργήσουμε για το καλό των νησιών μας. Ελπίζω και εύχομαι να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και η νέα Δημοτική Αρχή, με βάση το σημερινό, να εκδώσει τις αποφάσεις που απαιτούνται και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να καταφέρουμε να διατηρήσουμε το νησί μας με το φυσικό κάλος που έχει, να διατηρήσουμε το παραδοσιακό χαρακτήρα, την νησιωτικότητα και αυτά όλα για τα οποία αγωνιστήκαν οι παππούδες μας, και το κυριότερο είναι ότι πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας κάτι το οποίο είναι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε εμείς.